Με ομιλίες με τίτλο «Αφιέρωμα στη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου» συνεχίστηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης για την 96η επέτειο της ποντιακής γενοκτονίας στην Κατερίνη. Ομιλητές ήταν ο γνωστός Τούρκος συγγραφέας, κοινωνικός επιστήμων Σαΐτ Τσετίνογλου και ο Βλάσης Αχτζίδης, διδάκτορ σύγχρονης ιστορίας. Η προσπάθεια να εντοπίσουμε τις πραγματικές σταθερές των γεγονότων εκεί, μακριά από προκατασκευασμένα σχήματα, από ασπρόμαυρες εικόνες και από εθνολαϊκιστικές προσεγγίσεις ή προσεγγίσεις άρνησης της γενοκτονίας, που δυστυχώς και αυτές σήμερα υπάρχουν στην Ελλάδα, είναι να κάνουμε μια πολύ ψυχρή ανάλυση των πραγματικών δεδομένων, να μελετήσουμε τις ομάδες οι οποίες συγκρούστηκαν και τα συμφέροντα τα οποία εξέφραζαν. Και αυτό βεβαίως που βγαίνει ως συμπέρασμα είναι ότι εκείνη την περίοδο του μετασχηματισμού, δηλαδή που διαλυόταν μια Οθωμανική αυτοκρατορία και δημιουργιόντουσαν εθνικά κράτη, στον χώρο της Ανατολής συγκρούστηκαν δύο μεγάλες ιδεολογίες. Η ιδεολογία του διαφωτισμού και της ελευθερίας και της ισότητας που εξέφρασαν τα κινήματα των μη μουσουλμανικών λαών, όπως ήταν οι Έλληνες, είτε στον Πόντο είτε στην Ιωνία, αλλά και οι Αρμένοι. Και από την άλλη ήταν η ιδεολογία του ακραίου ρομαντισμού, του φυλετικού ρατσισμού που εξέφρασαν οι Νεότουρκοι και στη συνέχεια οι Κεμαλικοί. Έτσι διαμορφώθηκαν οι νέες γεωπολιτικές ισορροπίες με μια Ελλάδα που δυστυχώς εκείνη την εποχή δεν κατανοούσε τα δρόμενα και που μετά το 1922 δεν προσπάθησε να τα μελετήσει στο βάθος που θα έπρεπε.